σε βαρύ κλίμα τώρα λόγω της ρευστότητας που επικρατεί στην Ευρώπη αλλά και της ανησυχίας που προκαλεί η αστοχία του φετινού προϋπολογισμού. Ολοκληρώνεται απόψε με ονομαστική ψηφοφορία η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2012 στη Βουλή. Έχουμε συνδεθεί με τη Βουλή και την Πινελόπη Γκάλιου. Πινελόπη, έχουν ήδη μιλήσει ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Καρατζαφέρης και αυτή την ώρα βρίσκεται στο Βήμα ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Παπανδρέου. Πράγματι, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος να σας πω ότι ξεκίνησε την ομιλία του κάνοντας μια ιστορική αναδρομή για το πώς έφτασε η Ελλάδα εδώ που βρίσκεται σήμερα, καταλόγησε σοβαρότατες ευθύνες στην προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την κυβέρνηση Καραμαλή, μιλώντας για καθυστερήσεις και υποστηρίζοντας ότι δεν έκανε ούτε τα μισά από αυτά που έκανε η κυβέρνηση του Πασόκ. Επίσης, ό,τι αφορά τον ίδιο, είπε ότι ανέλαβε όχι σε ιδανικές συνθήκες για τη χώρα και ενώ είχε εντολή να αλλάξει τη χώρα, αναγκάστηκε να αφιερωθεί περισσότερο στο να μην βουλιάξει η χώρα και σε αυτούς που του λένε ότι ήταν άτυχος. Μόλις ολοκληρώθηκε, σε διακόπτω, Πινελόπη, γιατί βλέπουμε ζωντανή εικόνα και από τη Βουλή η ομιλία του κυρίου Παπανδρέου, ο οποίος κατεβαίνει τώρα από το Βήμα. Ναι. Ολοκλήρωσε λοιπόν, έλεγε λοιπόν, απάντησε σε αυτούς που του λένε ότι ήταν άτυχος έτσι όπως ανέλαβε τη χώρα, ότι ήταν τιμή του να υπηρετήσει την πατρίδα. Να σου πω ότι νωρίτερα ο Αντώνης Σαμαράς, απαντώντας την κριτική που δέχεται η Νέα Δημοκρατία τις τελευταίες μέρες ότι κάνει αντιπολίτευση ενώ είναι συμπολίτευση, απάντησε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ρυθμιστικός παράγοντας, ο ρυθμιστικός παράγοντας των εξελίξεων όπως είπε χαρακτηριστικά και η εγγύηση μετάβασης σε μια καινούργια εποχή. Υποστήριξε ότι ο προϋπολογισμός του 2012 έχει τα χαρακτηριστικά των δύο προηγούμενων προϋπολογισμών, δηλαδή χαρακτηριστικά Πασόκ. Mm-hmm. Τα μέτρα του 2012 είπε ότι ψηφίστηκαν ήδη από την κυβέρνηση Πασόκ και αυτά περιλαμβάνονται στο μεσοπρόθεσμο και το πολυνομοσχέδιο, τα οποία η Νέα Δημοκρατία τα καταψήφισε. Ωστόσο, δήλωσε ότι ψηφίζει τον προϋπολογισμό του 2012 για να καταστεί το χρέος βιώσιμο, να προχωρήσει η δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας, αλλά και όλα αυτά, όπως είπε και τόνισε, με την προτεραιότητα να δοθεί στην ανάκαμψη. Ο κύριος Σαμαράς επίσης είπε ότι βλέπει εκλογές το Φεβρουάριο, τις οποίες χαρακτήρισε βαλβίδα ασφάλειας σε μια κοινωνία απελπισμένη. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης επίσης τοποθετήθηκε, όπως είπες και εσύ, μίλησε για μια εθνική προσπάθεια που είναι πολύ μεγάλη και υποστήριξε και εκτίμησε ότι το βάρος αυτό δεν μπορεί να το σηκώσει ένα κόμμα από μόνο του, ενώ κάλεσε τον Πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμου να προσπαθήσει να ισορροπήσει την κατάσταση για να αποκτήσει η χώρα ελπίδα. Από εδώ και πέρα, να σας πω ότι περιμένουμε τις τοποθετήσεις των αρχηγών της αριστεράς, την επανατοποθέτηση δευτερολογία του κυρίου Βενιζέλου και βέβαια το κλείσιμο της όλης διαδικασίας του προϋπολογισμού από τον Πρωθυπουργό λίγο πριν τα μεσάνυχτα, προκειμένου να αρχίσει η ονομαστική ψηφοφορία που ενέχει και τη μορφή ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Μάλιστα, από όπου δεν περιμένουμε εκπλήξεις απόψε. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από τις ομιλίες των κυρίων Παπανδρέου, Σαμαρά και Καρατζαφέρη. Φοβάμαι ότι όταν φτάσουμε και στο ευρώ ομόλογο, οι αγορές θα λένε «Μα αυτό πια δεν έχει αξία». Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι μέσα σε αυτές τις συνθήκες που ανέλαβα και αναλάβαμε. Όχι άλλες, όχι ιδανικές. Αναλάβαμε σε στιγμή πολύ δύσκολη. Και όταν ανέλαβα είχα ως εντολή να αλλάξω τη χώρα. Αλλά αναγκάστηκα να ασχοληθώ τον περισσότερο χρόνο με το να μην βουλιάξει. Καθημερινή η διαχείριση της κρίσης. Καθημερινός και ο δικός μου πόνος και η αγωνία για το τι περνά η ελληνική κοινωνία. Ανέλαβα σε δύσκολη εποχή για τη χώρα και μου λένε πολλές φορές «Ήσουν άτυχος». Απαντώ «Ήταν τιμή μου να υπηρετήσω την πατρίδα στην ύψιστη θέση του Πρωθυπουργού την στιγμή της μεγαλύτερης ανάγκης της». Αυτή είναι μια προσωρινή μεταβατική κυβέρνηση. Δεν είναι συγκυβέρνηση. Δεν προέκυψε από κοινό πρόγραμμα διακυβέρνηση των κομμάτων που την αποτελούν. Τη στηρίζουμε για να πετύχει τους στόχους της άμεσα. Δεν δίνουμε συγχωροχάρτη για τις αμαρτίες της προηγούμενης κυβέρνησης. Όσα πρέπει να αλλάξουμε, θα τα αλλάξουμε, αλλά χρειαζόμαστε και την εντολή του ελληνικού λαού και θα τα αλλάξουμε μετά τις εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν σήμερα δεν είναι ούτε συμπολίτευση ούτε αντιπολίτευση. Τι είναι? Είναι ο ρυθμιστικός παράγοντας των εξελίξεων. Και το απέδειξε. Βγάλτε τις μπουλντόζες στους δρόμους. Δεν είναι μόνο ουσία, είναι και ψυχολογία. Ότι γυρνά κάτι γίνεται.
θα έχουμε 30.000 θέσεις εργασίας. Σας είπα ο αξιότιμος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας πόσο κοστίζει κάθε άνεργο στο κράτος. Βάλτε λοιπόν 30.000 άνθρωποι να έχουν μισθό και να γίνονται καταναλωτές. Θα ανοίξουν 2 από τα μαγαζιά που έχουν κλείσει, 3 μαγαζιά από αυτά που έχουν κλείσει. Έχουμε συνδεθεί και πάλι με τη Βουλή και τον Χρήστο Κούτρα και την Έλλη Τριανταφύλου στην αίθουσα ειδήσεων. Χρήστο, περιμένουμε αργότερα απόψε και την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, του κυρίου Λουκά Παπαδήμου. Έχουμε πληροφορίες για το περιεχόμενο της ομιλίας του. Ο κ. Παπαδήμος ΣΥΑ θα ζητήσει τη στήριξη της κυβέρνησης από όλα τα κόμματα χωρίς προϋποθέσεις. Θα τονίσει το δύσκολο χρονοδιάγραμμα που έχει, το δύσκολο πρόγραμμα και τις δύσκολες συνθήκες στις οποίες πρέπει να εργαστεί αυτή η κυβέρνηση το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα μιλήσει για τις αποφάσεις της 26ης και 27ης Οκτωβρίου και την αναγκαιότητα αυτές οι αποφάσεις να εφαρμοστούν. Όμως θα μιλήσει και για τις πολύ δύσκολες αποφάσεις που αναμένεται να προκύψουν από την Σύνοδο Κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες, το δύσκολο για τη χώρα μας και θα ζητήσει προσήλωση στους στόχους. Παράλληλα, θα τονίσει την αισιοδοξία του πως αν οι στόχοι τηρηθούν, αν το χρονοδιάγραμμα είναι σωστό, αν η κυβέρνηση δουλέψει όπως πρέπει, τότε θα εκφράσει την αισιοδοξία του ότι μπορεί η χώρα μας, η οικονομία μας να τα καταφέρει. Τώρα, Έλλη, ο κύριος Σαμαράς επέμεινε στη θέση του ότι η συνταγή του μνημονίου ήταν λάθος, υπερασπίστηκε τις προτάσεις, τις οικονομικές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για μειώσεις της φορολογίας και προσπάθησε να διασκεδάσει και τις εντυπώσεις που έχουν δημιουργηθεί από διάφορες πλευρές ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να συνενέσει σε μια σημαντική παράταση του βίου της κυβέρνησης Παπαδήμου. Έτσι είναι, Σία. Η σημερινή ομιλία του κ. Σαμαρά είχε έναν βασικό στόχο. Να πείσει καταρχήν τα στελέχη του και στη συνέχεια το εκλογικό σώμα ότι παραμένουν περιθώρια για αλλαγές στην ασκούμενη πολιτική για το κόμμα του, παρά τις θέμελες αλλαγές της τελευταίας περίοδου, και ότι η στήριξη της κυβέρνησης Παπαδήμου δεν συνιστά συγκυβέρνηση, όπως τον κατηγορεί κυρίως το Πασόκ. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό είναι κρίσιμο για τη δυναμική που θα αναπτύξει το κόμμα προεκλογικά. Και τον ίδιο στόχο είχε και η εκτενής αναφορά του κυρίου Σαμαρά στο χρόνο του βίου της κυβέρνησης και στην ανάγκη να γίνουν οπωσδήποτε εκλογές μέσα στα περιθώρια που έχουν αποφασιστεί, διότι αυτό είναι η μόνη δικλίδα ασφαλείας, όπως είπε, για την αποφυγή εκτεταμένων κοινωνικών εκρήξεων. Και αυτό δεν είναι τυχαία αυτή η αναφορά, Σία. Τις τελευταίες ημέρες δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι έστω σιωπηρά η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να συνενέσει σε σημαντική παράταση του βίου της κυβέρνησης. Ο κύριος Σαμαράς λοιπόν θέλει απόψε να αποσαφηνίσει τις προθέσεις του και να σταματήσει αυτή τη φημολογία. Ναι, νομίζω ήταν και η δική του αποστροφή στη συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής ότι δεν είμαστε για αγκαλιά με το ημερολόγιο που ενίσχυσε αυτή τη φημολογία. Έτσι ακριβώς. Πάντως ο κύριος Σαμαράς επέμεινε μάλιστα ότι υπάρχουν περιθώρια αλλαγής στην πολιτική, στη φορολογία, Έλλη, και αυτό έχει τη σημασία του. Ναι, έχει όμως επίσης τη σημασία του ΣΥΑ ότι δεν επανέλαβε όσα είπε χθες, ότι δηλαδή θα πρέπει να συμφωνήσουν οι δανειστές για να υπάρξει αλλαγή της φορολογικής πολιτικής και μείωση των φορολογικών συντελεστών. Πρέπει να σου πω ότι αυτή η χθεσινή αναφορά του κυρίου Σαμαρά προκάλεσε πολύ ζωηρές συζητήσεις στο εσωτερικό του κόμματός του. Γι' αυτό πιθανότατα σήμερα ο κύριος Σαμαράς, για εύλογο όπως καταλαβαίνουμε όλοι, απέφυγε να την επαναλάβει. Εξίσου εμφανής πρέπει να σου πω τέλος ΣΥΑ ότι ήταν και η προσπάθεια του κυρίου Σαμαρά να μην τραυματίσει το καλό κλίμα που φαίνεται ή ευελπιστεί η Νέα Δημοκρατία ότι αρχίζει να δημιουργείται με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Γι' αυτό και σήμερα ο κύριος Σαμαράς υπήρξε μετρημένος στις τοποθετήσεις του. Άλλωστε, αύριο μεταβαίνει στη Μεσσαλία για τη Γενική Συνέλευση των Κομμάτων της Κεντροδεξιάς. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Έλλη Τριανταφύλου, Χρήστο, θα τα πούμε και πάλι η Σαλία.